Άρα είμαι σίγουρη ότι η εμφάνισή σου στο πρωινό μας θα χαρίσει πολλά χαμόγελα στο κοινό μας. Μακάρι, μακάρι να είναι έτσι όπως το λέει η Γαβριέλα. Να δώσουμε και κάτι ευχάριστο. Οικιακές διατιμήσεις του ηλεκτρικού ρεύματος. Κυρίες και κύριοι, αν θέλετε να υποβάλλετε κάποια ερώτηση στον κύριο Τσουλόφτα, επικοινωνήστε με το τηλεφωνικό μας κέντρο και θα μας μεταφέρουν αμέσως την ερώτησή σας και ευχόμαστε να ανταποκριθούμε σε όλα αυτά τα οποία θέλετε να μάθετε. 77 77 1088. Κύριε Τσουλόφτα, τι πρέπει να γνωρίζουν οι καταναλωτές? Πρώτα απ' όλα, ας πούμε τι είναι οι διατιμήσεις, οι γνωστές και ως ταρίφες. Είναι ο τρόπος με τον οποίο η αρχή ηλεκτρισμού υπολογίζει την τιμή του ηλεκτρισμού τον οποίο πωλεί στους πελάτες της. Δηλαδή, αναλόγως του ποια διατίμηση θα επιλέξει κάποιος, μπορεί ο τελικός λογαριασμός να είναι διαφορετικός. Μπορεί η διατίμηση να βοηθήσει κάποιον να εξοικονομήσει λεφτά και να προσαρμόσει τον τρόπο που χρησιμοποιεί τον ηλεκτρισμό στο lifestyle του, στον τρόπο με τον οποίο χρειάζεται τον ηλεκτρισμό. Υπάρχουν κάποιες συγκεκριμένες περιόδοι που πρέπει, για παράδειγμα, να διαλέξει κάποιος? Υπάρχουν, πούμε έτσι, 2-3 πράγματα γενικά. Υπάρχουν διάφορες διατιμήσεις, διάφοροι τρόποι με τους οποίους η αρχή ηλεκτρισμού τιμολογεί, υπολογίζεται το κόστος του ηλεκτρισμού, τιμολογεί τους πελάτες της. Χωρίζονται αυτές οι διατιμήσεις σε διάφορες κατηγορίες. Είναι οι οικιακές, που αφορούν τους οικιακούς καταναλωτές, τα νοικοκυριά, τα σπίτια. Οι εμπορικές διατιμήσεις που αφορούν τα γραφεία και τα καταστήματα. Οι βιομηχανικές, οι οποίες αφορούν τα εργοστάσια, τα εργαστήρια κτλ. Υπάρχουν οι γεωργικές για άντληση ύδατος, σε γεωργικούς σκοπούς, και οι διατιμήσεις οδικού φωτισμού. Όλες αυτές είναι γενικά οι κατηγορίες των διαφόρων διατιμήσεων. Τώρα θα επικεντρωθούμε στις οικιακές, γιατί είναι αυτό που μας ενδιαφέρει. Και να προσπαθήσουμε να απαντήσουμε στην ερώτηση, θα μειωθεί η τιμή του ρεύματος, θα πληρώνουμε λιγότερα στο τέλος του διμήνου? Είναι μια ερώτηση που απασχολεί όλους. Φαίνεται ότι οι τιμές των καυσίμων στη διεθνή αγορά μειώνονται και σταδιακά θα επέλθει και μια μείωση των τιμών, επέρχεται μια μείωση των τιμών και των καυσίμων και του ηλεκτρισμού που είναι παράγωγον των καυσίμων. Θα πούμε δύο λόγια στη συνέχεια, αν θέλετε, για το πώς υπολογίζεται η τιμή και για ποιο λόγο εξαρτάται η τιμή του ηλεκτρισμού από την τιμή του καυσίμου στη διεθνή αγορά. Ναι, και έτσι, αν μπορούμε, κύριε Τσουλόφτα, να δώσουμε ένα παράδειγμα. Αν ένα νοικοκυριό 4 ατόμων, ας πούμε, που έχουν ηλεκτρικές συσκευές, ένα σύγχρονο σπίτι που έχει, πόσα, ας πούμε, πληρώνει τώρα και πόσο, αν ξέρω εγώ, πέσουν οι τιμές με τον ρυθμό που λέτε εσείς, πόσο θα πληρώνει με τις νέες τιμές? Εντάξει. Η τιμή του ηλεκτρισμού εξαρτάται κατά κύριο λόγο από την τιμή του καυσίμου, αλλά και από κάποιους άλλους παραγόντες. Για να παραχθεί ο ηλεκτρισμός και να φτάσει στα σπίτια μας τη μορφή που μπορούμε να τον χρησιμοποιήσουμε, να τον αξιοποιήσουμε, χρειάζεται ή η αρχή ηλεκτρικού να αγοράσει καύσιμο να παράξει τον ηλεκτρισμό. Χρειάζεται επίσης να χτίσει μια μεγάλη υποδομή, η οποία αποτελείται από σταθμούς παραγωγής, από δίκτυο μεταφοράς, δίκτυο διανομής, υποσταθμούς, διακόπτες και όλα αυτά τα καλώδια, αγωγούς κτλ. Όλα αυτά τα οποία είναι ένα πάγιο κόστος και προστίδεται στην τιμή του ηλεκτρισμού και διάφορα άλλα διοικητικά κόστη τα οποία χρειάζεται ένας οργανισμός να λειτουργήσει έτσι ώστε να μπορεί να εξυπηρετεί τους πελάτες του. Όλα αυτά συνυπολογίζονται στην τελική τιμή. Έναν από αυτά τα συνιστώσεις είναι η τιμή του καυσίμου, η οποία, όπως έχετε πει, μειώνεται τώρα στις διεθνείς αγορές. Υπάρχει όμως κάτι το οποίο πρέπει να ξέρουμε. Οι τιμές του καυσίμου, τις οποίες βλέπουμε στην τηλεόραση πολλές φορές, στις εφημερίδες, είναι τιμές του αργού πετρελαίου σε δολάρια. Τον τελευταίο καιρό έχει ακριβώσει το δολάριο σε σχέση με το ευρώ. Άρα, παρόλο που η τιμή σε δολάριο πέφτει, η τιμή την οποία αγοράζουμε εμείς που είναι σε ευρώ, στην ουσία δεν μειώνεται με τον ίδιο ρυθμό. Έχει παρατηρηθεί γενικώς ότι όταν οι τιμές του πετρελαίου πέφτουν στη διεθνή αγορά, η τιμή του δολαρίου ανεβαίνει. Έτσι, μπορεί να μειώνεται η τιμή σε δολάρια, αλλά σε ευρώ που αγοράζουμε εμείς στην Ευρώπη, η μείωση είναι πιο μικρή. Επίσης, η τιμή η οποία βλέπουμε είναι η τιμή του αργού πετρελαίου, ενώ εμείς χρησιμοποιούμε για παραγωγή ηλεκτρισμού επεξεργασμένων
προϊόν του πετρελαίου, όπως είναι το ακριβό. Το οποίο για να παραχθεί, να επεξεργαστεί και να παραχθεί στη μορφή που το χρειαζόμαστε εμείς, χρειάζεται μια διαδικασία η οποία προσθέτει πάνω στο κόστος του ηλεκτρισμού. Μιλήσαμε για τις διάφορες διατιμήσεις. Ναι, ας επικεντρωθούμε λίγο στις. Όσον αφορά το νοικοκυριό μας και τι θα αλλάξει και πώς μπορούμε εμείς να επιλέξουμε το πακέτο αυτό που θα μας βοηθήσει οικονομικά στο τέλος της ημέρας. Είναι μια πάρα πολύ καλή ερώτηση και είναι κάτι το οποίο νομίζω είναι υποχρέωση μας να ενημερώσουμε τον κάθε καταναλωτή, τον κάθε πελάτη της αρχής ηλεκτρισμού, έτσι ώστε ο καθένας να μπορεί να επιλέξει τη διατίμηση η οποία είναι πιο κατάλληλη για το lifestyle του, για τον τρόπο που χρησιμοποιεί τον ηλεκτρισμό. Τώρα, η αρχή ηλεκτρισμού προσφέρει 4 οικιακές διατιμήσεις. Και αν μου επιτρέπετε να χρησιμοποιήσω τους κωδικούς αριθμούς που χρησιμοποιεί η αρχή ηλεκτρισμού, είναι 4 οικιακές διατιμήσεις με κώδικα 05, κώδικα 06, κώδικα 07 και κώδικα 08. Είναι, θα χρησιμοποιήσω αυτούς τους κώδικες γιατί είναι αυτοί που χρησιμοποιούμε στην ορολογία. Τι σημαίνει ο κάθε κώδικας, κυρία Τουλέ. Και θα πούμε, η διατίμηση με τον κωδικό 05 είναι η συνήθις διατίμηση την οποία έχουμε οι περισσότεροι από εμάς στα σπίτια μας. Αυτή η τιμή είναι σταθερή καθ' όλη τη διάρκεια του 24ωρου και καθ' όλη τη διάρκεια του έτους. Δεν επηρεάζεται ούτε από την ώρα της ημέρας, ούτε από την εποχή του χρόνου η τιμή. Όμως είναι κλιμακωτή η χρήωση σε πέντε βαθμίδες. Οι πρώτες μονάδες ηλεκτρισμού που καταναλώνουμε είναι σχετικά φτηνές και όσο η κατανάλωση μας αυξάνεται κατά την τιμή, αυξάνεται και η τιμή. Αυτό έχει μια λογική, διότι ο ηλεκτρισμός σε μικρές ποσότητες είναι είδος πρώτης ανάγκης. Άρα είναι λογικό να είναι πιο φτηνό. Και όταν όσο το σπαταλάς, δηλαδή περισσότερο, όσο περισσότερο καταναλώνουμε, τόσο μάλιστα περισσότερα πληρώνουμε. Και αυτή είναι η τέσσερις. Όχι. Αυτή είναι η κανονική διατίμηση, η οικιακή διατίμηση 05. Η οποία είναι τα περισσότερα νοικοκυριά ανήκουν σε αυτή τη διατίμηση. Μάλιστα, η συντριπτική πλειοψηφία των νοικοκυριών ανήκουν στη διατίμηση 05, η οποία, όπως έχω πει, είναι σταθερή καθ' όλη τη διάρκεια του 24ωρου και καθ' όλη τη διάρκεια του έτους η τιμή. Μειώνεται μόνο από τη μεταβολή της τιμής του πετρελαίου. Και αυτό ίσως να το εξηγήσουμε μεταγενέστερα πώς είναι ο μηχανισμός που επηρεάζει την, πώς η τιμή του πετρελαίου επηρεάζει την τελική τιμή του ηλεκτρισμού. Τώρα, η επόμενη διατίμηση την οποία προσφέρει η αρχή ηλεκτρισμού 06. Έχει τον κωδικό 06. Mm-hmm. Αυτή η διατίμηση είναι πιο φθηνή τη νύχτα και πιο ακριβή την ημέρα. Ποια δηλαδή, είναι η διαφορά, πόσο είναι μεγάλη η διαφορά? Είναι από τις 11 το βράδυ μέχρι τις 7 το πρωί, κατά τη διάρκεια της νύχτας, είναι αρκετά φθηνή, είναι περίπου. Και αυτά το τονίζω είναι περίπου, διότι κυμαίνεται η τιμή αναλόγως της βαθμίδας και διάφορων άλλων παραγόντων. Είναι περίπου 25% πιο φθηνή. 25%? Περίπου, ναι. Και κατά τη διάρκεια της ημέρας. Από δηλαδή, τις 11 τη νύχτα μέχρι? Μέχρι τις 7 το πρωί. 7 το πρωί. Τώρα, από τις 7 το πρωί μέχρι τις 11 τη νύχτα είναι 5 με 10% πιο ακριβή. Άρα, είναι πιο ακριβή κατά τη διάρκεια της ημέρας. Α, περιμένετε. Ναι. Είναι 25% πιο φθηνή την νύχτα. Ενώ την ημέρα. Είναι λίγο πιο ακριβή, 5 με 10% πιο ακριβή κατά τη διάρκεια της ημέρας. Άρα, για κάποιος που στην ουσία ξενυχτάει το βράδυ. Και αυτό χρειάζεται. Να δούμε ποιους βολεύει. Αυτό βολεύει τα άτομα τα οποία απουσιάζουν πολλές ώρες κατά τη διάρκεια της ημέρας από, σπίτι, mm-hmm. από το σπίτι και έρχονται στο σπίτι το βράδυ και βάζουν πλυντήρια τα μεσάνυχτα. Ναι, να βάλουν πλυντήριο ή να χρησιμοποιήσουν κάποιες άλλες συσκευές που καταναλώνουν πολύ ηλεκτρισμό κατά τη διάρκεια της νύχτας. Αυτή είναι η διατίμηση. Πώς είναι αυτοί που χρησιμοποιούν αυτή την διατίμηση, κύριε Τσουλόφτα? Πόσα τις εκατό είναι? Δεν έχω το ακριβές ποστό. Δεν είναι αμεληταίων των ποσοστών. Υπάρχουν κάποιοι καταναλωτές που έχουν επιλέξει αυτήν τη διατίμηση. Είναι η διατίμηση 06, όπως έχω πει. Είναι πιο φτηνή, αρκετά πιο φτηνή κατά τη διάρκεια της νύχτας. Γιατί την έχετε λίγο όμως, αφού δεν έχει τόση μεγάλη χρήση? Υπάρχει. Να πούμε και για τον μηχανισμό αλλαγής των διατιμήσεων. Ας ολοκληρώσουμε πρώτα όλες τις διατιμήσεις. Ναι, να και τα πακέτα. Πάμε στην επόμενη διατίμηση. Είναι η οικιακή διατίμηση με τον κωδικό 07. Αυτή είναι πιο φτηνή τις περιόδους που καθορίζονται από την αρχή ηλεκτρισμού ως μη αιχμικές και είναι ακριβή τις περιόδους που καθορίζονται από την αρχή ηλεκτρισμού ως αιχμικές. Αυτές οι περίοδοι είναι από τον
από τον Ιούλιο μέχρι τον, από τον Ιούνιο μέχρι τον Σεπτέμβριο, Δευτέρα με Παρασκευή, 5 με 7, 5 το απόγευμα. Για την καλοκαιρινή περίοδο αναφέρεστε τώρα. Αναφέρομαι στη διατίμηση 07, η οποία είναι από τον Ιούνιο μέχρι τον Σεπτέμβριο. Δευτέρα με Παρασκευή, 9 το πρωί με 5 το απόγευμα, δηλαδή το καλοκαίρι, τις εργάσιμες ημέρες, και τις εργάσιμες ώρες, να το πω έτσι χοντρικά, το καλοκαίρι, εργάσιμες ημέρες και εργάσιμες ώρες, είναι αρκετά ακριβή, είναι πολύ ακριβή, είναι 75% ακριβότερη. Μα όμως, από την κανονική αυτή, ναι, στο 0,5. Ναι, από, πάντα συγκρούμε την 0,5. Ναι. Όμως, καθ' όλη την υπόλοιπη χρονική διάρκεια, που είναι πάρα πολύ, δηλαδή από τον Οκτώβριο μέχρι τον Μάιο, ναι, όλα τα Σαββατοκυριακά και, και ολόκληρα όλες τις ώρες από τις 5 το απόγευμα μέχρι τις 9 το πρωί, που είναι ένα πάρα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα, είναι γύρω στο 15%, ίσως και περισσότερο, φθηνότερο. Μα κύριε Πολοφθαλμοκάουτ, κάπου η λογική μου, ναι, εμένα δεν το εξηγεί. Δηλαδή είναι ακριβότερο 75% αν το συγκρίνουμε με το 0,5% και είναι μόνο φθηνότερο, ναι, ναι, 15 με 20%. Είναι, ποια είναι αυτή η λογική? Πρέπει να δούμε σε ποιους καταναλωτές απευθύνονται αυτοί. Ναι. Διότι όπως έχουμε πει, υπάρχουν οι διάφορες επιλογές και αναλόγως του τρόπου που χρησιμοποιεί ο καθένας το ηλεκτρισμό, αλλά του lifestyle, όπως έχω πει και προηγουμένως, μπορεί κάποιος να επιλέξει. Αυτή η διατίμηση έχει σχεδιαστεί με αυτόν τον τρόπο, ούτως ώστε να είναι ακριβό το ρεύμα κατά τις αιχμικές περιόδους, όπου στοιχίζει και περισσότερα στην αρχή ηλεκτρισμού να το παράξει, ναι, και είναι πιο φτηνό καθ' όλες τις άλλες περιόδους. Τώρα, ποιους ενδεχομένως θα εβόλευε αυτή η διατίμηση? Ποιους? Αυτή η διατίμηση βολεύει τα νοικοκυριά τα οποία έχουν σπίτι στην πόλη. Και τα καλοκαίρια πάνε στο εξοχικό, πάνε στο εξοχικό τους. Δηλαδή όταν κλείσει το σχολείο και παίρνουν πάλι, τα παιδιά. Δεν ξέρω πόσο, αυτοί πόσο θα μπορούν, εξυπηρετούμε, ναι, είναι πλήθυμα. Πάρα πολύ καλή διατίμηση για αυτούς, γιατί καθ' όλη τη διάρκεια του χειμώνα, δηλαδή από τον Οκτώβριο μέχρι τον Μαΐο, έχουν γύρω στο 15% πιο φτηνό ρεύμα και το καλοκαίρι που είναι πιο ακριβό, εάν φεύγουν και είναι το σπίτι στην πόλη. Εξοχικό, για παράδειγμα. Ναι. Είναι και η διατίμηση η 07, που είναι η διαφορά χειμώνα-καλοκαίρι και επίσης Σαββατοκυριακά καθημερινές. Όπως έχω πει, είναι πιο ακριβή από τον Ιούνιο μέχρι τον Σεπτέμβριο, Δευτέρα με Παρασκευή, 9 το πρωί με 5 το απόγευμα. Όλες οι υπόλοιπες ώρες όμως, όλες οι υπόλοιπες ώρες, όλα τα Σαββατοκυριακά και όλες οι βραδινές ώρες και νωρίς το πρωί, είναι αρκετά πιο φθηνή. Άρα μπορεί κάποιος να αξιοποιήσει αυτή τη διατίμηση. Τώρα υπάρχει και μια τέταρτη διατίμηση. Ναι. Είναι η διατίμηση με τον κωδικό 08. Πρέπει να πω στις προηγούμενες τρεις, μπορεί ο καθένας να επιλέξει. Ναι. Είναι δικαίωμα του κάθε καταναλωτή να επιλέξει ποια από τις τρεις προτιμά. Όσον αφορά την 08, αυτή είναι ειδικά σχεδιασμένη διατίμηση για τις ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού. Είναι περίπου γύρω στο 20% φθηνότερη, αλλά δεν μπορεί οποιοδήποτε να ενταχθεί σε αυτή. Με ποια κριτήρια? Είναι πέντε κατηγορίες καταναλωτών, πέντε κατηγορίες συμπολιτών μας. Είναι οι πολύτεκνες ή πενταμελές οικογένειες που παίρνουν επίδομα από το κράτος. Ναι, από την Υπηρεσία Χορηγιών του Υπουργείου Οικονομικών. Είναι οι λήπτες δημοσίου βοηθήματος. Είναι οι λήπτες επιδόματος βαριάς κινητικής αναπηρίας. Οι λήπτες επιδόματος φροντίδας σε τετραπληγικά άτομα και οι λήπτες επιδόματος φροντίδας σε παραπληγικά άτομα. Είναι πέντε κατηγορίες. Από πού θα βρούμε αυτές τις πληροφορίες, κύριε Τσουλόφτα? Όλες αυτές οι πληροφορίες υπάρχουν στην ιστοσελίδα της Αρχής Ηλεκτρισμού. Υπάρχει έναν έντυπο, αν μπορώ να το δείξω. Είναι διατιμήσεις οικιακής χρήσης. Εξηγά και τις 4 και την 05, 06, 07 και 08, όλα αυτά που έχουμε μπει τώρα περιλαμβάνονται σε αυτόν τον έντυπο εδώ και μπορεί κάποιος είτε να το κατεβάσει από την ιστοσελίδα της Αρχής Ηλεκτρισμού είτε να το προμηθευτεί από τα κέντρα εξυπηρέτησης πελατών της Αρχής σε όλες τις πόλεις. Δεν μας απαντήσατε. Πότε έχει ξεκινήσει αυτή η προσπάθεια? Πότε έχει ξεκινήσει αυτή η προσπάθεια? Αυτή η προσπάθεια νομίζω είχαν γίνει παγιά οι διατιμήσεις γύρω στο 2000. Έχει αρκετά χρόνια, 2002-2003 τώρα. Τώρα έχει αλλάξει ο τρόπος με τον οποίο αναθεωρούνται οι διατιμήσεις. Τώρα η αρμοδία αρχή για να εγκρίνει τις διατιμήσεις της Αρχής Ηλεκτρισμού είναι η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας Κύπρου, η οποία έχει καθορίσει μια συγκεκριμένη μεθοδολογία πώς εγκρίνονται οι διατιμήσεις. Και η μεθοδολογία αυτή απαιτεί από την Αρχή Ηλεκτρισμού να υποβάλει στοιχεία αναφορικά με το κόστος στην Ρυθμιστική Αρχή Ενέργεια. Η Ρυθμιστική Αρχή ελέγχει
όλα αυτά τα στοιχεία και αναλόγως εγκρίνει ή απορρίπτει ή προσαρμόζει, μάλιστα. Έχει την εξουσία να κάνει όλες αυτές τις ενέργειες. Επειδή εξυπηρετούμε πάνω από όλα τα συμφέροντα και τα ενδιαφέροντα των καταναλωτών και των τηλεθεατών. Πρώτα απ' όλα, εμείς, κυρία Χριστοδούλου, γιατί η Αρχή Ηλεκτρισμού είναι ένας οργανισμός που κατ' εξοχήν εξυπηρετεί τον Κυπριακό λαό. Απαντήστε μας την ερώτηση, τα μειωτή τιμή του ρεύματος. Τονίζω ότι η Αρχή Ηλεκτρισμού ανήκει στον Κυπριακό λαό. Είναι περιουσιακό στοιχείο του Κυπριακού λαού. Είναι η πρώτη μας, η κυριότερη αποστολή που έχουμε είναι να προμηθεύουμε τους καταναλωτές μας με όσο το πιο φθηνό και πιο ποιοτικό ηλεκτρικό ρεύμα. Δεν μου απαντάτε και ανησυχώ. Όπως έχουμε μπει και προηγουμένως, η τιμή του ηλεκτρισμού είναι συνυφασμένη, συνδεδεμένη με την τιμή του καυσίμου προς στην διεθνή αγορά. Προς το παρόν πέφτει. Αλλά πρέπει να πούμε το εξής. Είπαμε ότι πέφτει. Όμως δεν πέφτει με τον ίδιο ρυθμό που βλέπουμε τις τιμές στην τηλεόραση για τους λόγους που εξηγήσαμε. Πρώτον, διότι εμείς αγοράζουμε σε ευρώ και όχι σε δολάρια. Και δεύτερον, διότι εμείς χρησιμοποιούμε επεξεργασμένο. Μας πιέζει ο χρόνος και περιμένουμε μια απάντηση. Τα μειωθεί. Υπάρχει, βεβαίως. Βεβαίως. Αυτό θα κρατήσουμε από τη συζήτηση. Με τη μείωση των τιμών καυσίμων. Και η Αρχή Ηλεκτρισμού πολύ σύντομα θα προβεί στις ανάλογες μειώσεις και ανακοινώσεις. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή συνέχεια. Από την ιστοσελίδα της ΑΕΚ.